Ένα θαύμα περιμένει η οικογένεια του Νίκου Ξανθόπουλου, ο οποίο νοσηλεύεται για τρίτη εβδομάδα στη Μονάδα Εντατική Θεραπεία Ιδιωτική Κλινική στο Εγάλεο. Μπορεί ο 88χρονο ηθοποιό να άνοιξε τα μάτια του ανήμερα των Χριστουγέννων, δίνοντα μια χτίτα ελπίδα στου θαυμαστέ του. Ωστόσο, οι οικοί του, όσο και οι γιατροί, είναι επιφυλακτικοί για το τι θα επακολουθήσει τι επόμενε ημέρε. Το γεγονός ότι περνούν οι ημέρες και παραμένει διασωλημμένος αυξάνει τους φόβους για πιθανές ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, με τον οργανισμό του να είναι αδύναμος λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας την οποία βρίσκεται στη ΜΕΘ. Η πολύ αγαπημένη του σύζυγος Ερυφίλη, τα παιδιά και τα εγγόνια του μαθαίνουν νέα του από τους θεράποντες γιατρούς, οι οποίοι καταβαλούν κάθε προσπάθεια ώστε ο Νίκος Ξανθόπουλος να επιστρέψει στο σπίτι του. Η οικογένεια του Νίκου Ξανθόπουλου δέχεται δεκάδες τηλεφωνήματα από φίλους και γνωστούς σε όλη την επικράτεια που επιθυμούν να μάθουν νέα του. Ωστόσο, είναι λακωνικές οι δηλώσεις που γίνονται καθώς δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στην πορεία της υγείας του.